Πάρα πολύ, μπράβο, πολύ ωραία, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Κέρδισε. Κάπαμε σημεράκι, παπάκι, gmail.com, προσωπική ιστορία, με τεπώνυμο κινητό τηλέφωνο, μία τελευταία φωτογραφία της χαμένης, κατά τα άλλα, Βάνιας, και μπορεί να σας βγάλουμε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι η καρέκλα έχει πάει αριστερά. Τι. Είμαι 100% σίγουρος. Α, παίζουν τουβλάκια τα παιδιά πίσω. Πιστεύω, καλά μπορώ και εγώ να τις πρόξω. Όχι, αλλά πιστεύω ότι είμαι... Εμένα δεν μου λες όχι, όχι. Πού είσαι. Είσαι, είχα δίκιο. Σημάδι, ακριβώς ήταν. Είχα δίκιο. Όχι, είχες άδικο. Γιατί, αφού το έσπρωξα και το έβαλε τώρα εδώ. Άδικο. Εγώ έχω το δίκιο μου. Εσύ τον κόσμο όλο. Όχι, είχα δίκιο. Μη λέτε τέτοια παιδιά και ακούει και ο κόσμος. Άλλο. Άλλο, μάμε, ναι. Δημήτρη, Μητσό. Ψέματα λέει. Ένα, τι είναι στο Μητσό. Μα κατα... πήγαινε έτσι η κάμερα. Νικόλα μου, φίλε μου καλέ. Μπράβο. Μας κατέστρεψες. Α, πια το στέλνουν και σε μήνυμα. Ανοίγω χθες να δω εκπομπή και αντί για τον Πέτρο, βλέπω ένα ξανθό άγγελο. Στο μικρόφωνο, τι κουκλάρα είναι αυτή. Αχ, Στεφανία μου, φτούσου. Νίκο, κάνε κάτι σωσάρα. Κάνε κάτι τι. Ναι, σωσάρα, σώσου. Ναι, είναι, πιστεύω ότι η δεύτερη μέρα είναι μια καλή μέρα να μάθω... μπανάνα, έχουν μικρόφωνα. Έχουν. Θέλω να μου πείτε τώρα αν έχετε σχέσεις. Αυτά ρωτάμε εδώ. Γιατί σε αυτή τη στήλη εγώ στέλνω giveaways. Δεν ξέρω. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο τώρα. Να το απαντήσεις. Δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον, θα σου πω. Είναι... Δεν είναι, όχι, έχει, το, έχει εδώ ενδιαφέρον. Εγώ έχω άνθρωπο εδώ που έχει πάθει σωσάρα. Α, η κοπέλα κάνει τα τηλεφωνήματα. Κάνει αυτά, έχει διάλειμμα. Κάνει... να ξέρω, να σε δώσω ή όχι. Δώσε με κάποια στιγμή πρέπει. Δώσε με κάποια στιγμή. Α, Στεφανία! Ωραία, άρα έχω, έχω. Γιατί, παιδιά, χρειάζομαι. Όλοι οι άλλοι πήγανε, οι φίλοι μου, όλοι οι ζευγάρια γίνανε από τους Αλκατράς. Δεν έχω να δώσω άνθρωπο. Και αυτή η στήλη πρέπει να αναπνεύσει. Έχω στείλει κάποιους, περιμένω να τους γυρίσουν πίσω να μου πούν κιόλας πώς περάσανε. Yeah. Γιατί τους έχω πάντα γράφουν παράπονα και τέτοια πώς περάσανε. Οπότε, Βαλάντι μου. Βαλάντι μου, θεωρείς ότι μπορώ να σε δώσω giveaway. Δεν το γνωρίζω. Δεν το. Να σου πω. Δεν έχω εγκληματιστεί πλήρως για να. Δεν έχει εγκληματιστεί. Το περιστατικό αυτό θα αργήσει, αλλά πιστεύω ότι θα δοθεί giveaway. Τέλειο, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Θανάση. Πατρεμένος με παιδιά. Ο Θανάσης δεν θα είναι μαζί μας. Το καταλάβαμε. Τώρα έκανε οικογένεια, δεν μπορεί να κάνει εκπομπή με giveaway. Στέλιο μου. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι είναι μια απάντηση η οποία. Όχι, όχι. Δεν τελειώνουν οι επιλογές μου. Γιάννη. Όλα στόκ θα μείνουνε, θα ξαναγυρίσουν οι προηγούμενοι, συν τη Στεφανία που θα δοθεί ωραιότατα giveaway. Ο Σπύρος μήπως χώρισε. Έχω ρωτήσει, γι' αυτό δεν ρωτάω, σας ρωτήσουμε και... Ήταν η πρώτη... Δεν του είπα πώς πέρασε την πρωτοχρονιά. Σπύρο μου, έχεις πάει άκρη, αλλά βλέπεις ότι ο σκηνοθέτης μας ευρύκε, ρε. Σπύρο μου, τα ίδια, ε. Ναι, δεν χώρισα, δεν χώρισα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τελείωσε και το τζαστ. Τι μένει σε σχέση. Ωραία, εν πάση περιπτώσει. Το θέλει μια. Από Σύρο, μήπως σε Σύρο σου λέει Σύρο, κάτι. Ωραία, ωραία λουκούμια έχει. Έχει ωραία λουκούμια. Είναι πονηρός ο Σπυρέτος. Ωραία λουκούμια. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλάβατε, ευτυχώς έχω Στεφανία και θα πρέπει να φέρω και στα ίσα και το Βαλάντι θα δω και θα χωρίσετε και δύο. Εντάξει είμαστε. Θα βγει η χρονιά, Παναγία μου, Στέλιο, τι αγωνία. Τι αγωνία. Καλή χρονιά, παιδάκια. Εύχομαι φέτος να κάνουμε πιο πολύ καλό μεσημεράκι. Όλοι μαζί. Δόξα από το στόμα. Νίκο, η κολλητή μου, μου γνώρισε το νέο της Αμόρε προχθές. Ωραία. Έχω πάθει έρωτα μαζί του. Είναι ένας κύκλος. Τι κολλητές είναι αυτές, ρε. Τον είδα να με κοιτάει έντονα. Και ήταν αυτή, λέει, μου τζορωμένη και την κοιτούσε ο άνθρωπος και αυτή πιστεύει ότι τη θέλει. Και άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, τα, 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 τα. Η κολλητή μου όμως λέει πως είναι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Είναι και η σχέση της, σχεδόν αναμενόμενο. Τι θα κάνω, Νίκο μου, πως έχω μπλέξει έτσι. Τον θέλαλα με την κολλητή μας τα πομορά μαζί. Άρα γιατί μου στέλνεις, κορίτσι μου καλό. Αρχικά, παιδιά, δεν γίνεται να γνωρίζετε τις σχέσεις των φίλων σας και να ερωτεύεστε. Δεν έχει μεγαλύτερη βλακεία. Τόσος κόσμος, δηλαδή. Ότι άλλη ήρθε και στον έφερε στο πιάτο. Τι που μην αγχωθείς, αγάπη, είμαστε μαζί, αλλά μπορείς να ερωτευτείς. Όχι, όχι, να τους αφήσεις να ζήσουν τη ζωή τους και προχώρα και εσύ τη δική σου. Νικόλα, το μικρόφωνο.
Βγαίνω εδώ και λίγο καιρό με μία κοπέλα, πολύ εντυπωσιακό, και όλο πληρώνω εγώ το λογαριασμό. Αυτά δεν τελειώσανε. Δεν τελειώσαν αυτά. Κάπως. Συνέχεια εννοώ, δεν ξέρω. Άμα, ναι. Εκείνη δεν έχει κάνει ποτέ κίνηση να πληρώσει έστω τα δικά της. Έστω τα δικά της δεν γίνεται. Σου πει πόσο είναι 25 ευρώ, 74 και πάρε τα. Όχι, τα 17 κάτι. Ναι, και δεν μπορώ συνέχεια να πληρώνω τα πάντα. Μην βγαίνετε, παιδιά, έχει και COVID. Καθίστε και λίγο σπίτι. Έχω προσπαθήσει να το πω διακριτικά, αλλά δεν χαμπαριάζει. Τι να κάνω. Όταν ήρθε ο λογαριασμό, σήκω και πες, αγάπη, θα είμαι στο αυτοκίνητο. Κάποτε πει, Κώστα, ποιο θα πληρώσει. Εσύ ρε μωρό μου, δεν είναι σήμερα. Σ' αγαπώ. Φύγε. Μπε στα μάξι, τρέχα. Πολύ απλό. Δεν λέγεται αυτό, παιδιά. Αυτό είναι δηλαδή, άμα δεν το έχει λίγο κι άλλο στο μυαλό του να πει έστω να κάνει την κίνηση. Απλά όποιο δεν κάνει την κίνηση φοβάται ότι μπορεί να του πούνε πλήρωσε. Γι' αυτό δεν γίνεται κίνηση. Αν ξέρανε σίγουρο ότι δεν θα πληρώσουν, θα κάνατε. Φίλ, δεν του ξέρει αυτού του τύπου που είσαι παρέα τώρα και λέει. Εγώ. Και δεν το έχει μετρήσει σωστά και σου λέει εντάξει, κυρίε. Α, εντάξει, θα πληρώσω τελικά εγώ. Ήθελα ακόμα ένα κι εγώ. Δεν το αφορέω. Ξεκουράζεσαι. Νικόλα, γεια σου. Γεια, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, τι κάνετε. Τι να κάνουμε, βρε αγάπη μου, να εδώ, εμείς εδώ. Εσύ. Όλα κι εγώ χάλια. Εγώ δεν είπα χάλια. Εσύ γιατί χάλια, ομικρόν. Όχι. Φλουέντρα. Συναισθηματικά μου. Φλούπα, Σικάγο. Συναισθηματικά, Νικόλα. Α, συναισθηματικά. Σικάγο, άκουσα. Συναισθηματικά. Γιατί, ναι, παιδί Νικόλα. Μου, γιατί αγάπη μου, πες μου. Γιατί αγάπη μου, εγώ έχω θέματα. Κάπως ακούστηκε αυτό. Ναι. Εγώ βγήκα λοιπόν που λες από μία σχέση. Πόσο πολύ καιρό. Άστα Νικόλα. Άστα. Πολύ τοξική σχέση. Άστα Νικόλα, γιατί δεν ξύπνησες νωρίτερα. Ακόμα δεν έχω ξυπνήσει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, και συνεχίζω εγώ. Και μιλάω με αγόρια, μου στέλνουν, μου κάνουν με ράνε. Μπράβο. Αλλά με θέλουν αυτοί και εγώ δεν τους θέλω. Και μόλις αυτοί σταματήσουν να με θέλουν, δεν μπορώ. Τους θέλω, έχω κολλήσει, έχω ερωτευτεί και θέλω να τους παντρευτώ. Ψυχολόγο χρειάζεσαι. Αυτό ναι, τώρα Νικόλα, θέλει. Θέλω... Δεν θέλει μια θέλω... βοήθεια πιο ειδικού ανθρώπου, γιατί εσύ έχεις μάθει να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Θες δηλαδή κάπως να κερδίσεις. Δεν μπορεί να βρω κάποιον. Κανέναν. Να με θέλει, όχι. Να μην τον θέλω και μετά να μην με θέλει και να το θέλω. Δεν μπορεί να μου βρει κάποιον. Πω ήδη αυτή τη στιγμή έχω μικρανία με όλα αυτά. Όχι, άκου. Κοίταξε. Αγάπη, εσύ τώρα έχει πάθει αυτό. Εσύ τώρα άκου τι έχει πάθει. Να το ακούσει, μπα και δεν σου αρέσει. Θέλω να με θέλουν λίγο, να μου το παίζουν δύσκολο, λίγο ναζάκια, λίγο τέτοια. Ναι. Ναι. Ναι, αυτό θα έλεγα με κάποια άλλα λόγια. Ναι, όχι, ότι θέλεις να τους προκαλέσεις το ενδιαφέρον, δεν θες να ενδιαφερθούν. Ναι, αλλά να μην με θέλουνε πολύ και να με πρίζουνε. Ρε αγάπη, έχουμε, κάνω έχουμε, προγούλη, ναι. Χαλάλη σου, αλλά είναι δυνατόν. Τι μας λέει η κοπέλα, ρε Στέλιο Τρίτη. Ρε, μωρό μου, τι εννοείς. Στέλιο. Ποιος θες. Το Στέλιο. Αγοράζει. Ο Σιφάκης είναι γεγονός ότι έχω εδώ πέρα τεχνικό, ο οποίος είναι αυτό, ο ορισμός αυτού που είπες. Ωραία! Είδες. Όχι, είναι παντρεμένος. Αν δεν πειράζει, Στέλιο. Παντρεμένος είναι. Όχι, είναι. Ορίστε, δείχνει ο άνθρωπος τη Βέρα για να έχει να γυρίσει σπίτι. Φοβούνται πια, δεν είναι. Είναι το οκτάωρο του τρόμου. Δεν πειράζει, βρε Στέλιο. Πάντω, βρε, ας το Στέλιο. Με το Στέλιο. Τι να το κάνεις το λουκουμάκι, θα σε θέλει πολύ. Άκου τώρα, θα βαρεθείτε. Ναι, είναι γλύκα, λέει η άλλη. Το νοικιάζουμε για Σαββατοκύριακα 3 με 5, παιδικό. Τέλει. Άκου λίγο τι γίνεται. Τις υπόλοιπες μέρες θα κάνεις τη ζωή σου. Άκου, παιδί μου, συγκεντρώσου αρχικά. Ναι. Δεν γίνεται να θέλεις να μην σε θέλει πολύ ο άλλος. Βρες τα λίγο, βρες μία μέση λύση. Να θέλεστε μα το ίδιο είναι το σημαντικό. Μέση λύση. Ποια είναι η λύση. Μα μόλις με θέλουν, δεν τους θέλω. Αχ, τι κούραση είναι αυτή η κοπέλα. Πόσο χρόνο είσαι, Είμαι 19. Πλύνε τα χέρια σου και γρήγορα για ύπνο διαβάζεις τα αρχαία σου. 19 χρονών και ταλαιπωρείσαι τόσο, παιδί μου. Πού είχα σχέση, βρε Νικόλα. Παιδάκι. Να μην ταλαιπωρούμε. Αυτές τις βλακίες, πού τις αγοράζετε, δεν ξέρω. Από πού ακούνε και κάτι, αν δεν ταλαιπωρηθείς, δεν είναι έρωτας. Κάτι βλακίες. Δηλαδή, όχι, καθόλου. Μα δεν το ελέγχω. Έλεγξέ το. Έλεγξέ το. Έλεγξέ. Δεν γίνεται, Νικόλα, δεν με βοηθάς έτσι. Παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Σου λέω τόση ώρα ότι η επιλογή που έχεις κάνει γύρω στον ερωτικό τομέα, γύρω από τον ερωτικό τομέα, είναι μια σκέτη ταλαιπωρία. Δεν πρόκειται να βρεις ησυχία. Δεν θα βρω κάποιον έτσι. Ποτέ. Ποτέ. Το ποτόν.
Πότε. Θα βρω, βρε Νικόλα, τώρα έτσι μου δίνεις όμως κάποιον από εκεί. Βρε, γιατί τους λυπά την ψυχή μου να μπλέξουν μαζί σου. Σπουδάζεις. Σπουδάζω. Τι. Στεφάν. Άτε. Και λέω το Στεφάν, τι ωραία, γαλλική. Α, γυμνάστρια. Γυμνάστρια. Να μεγαλώσεις ακόμα λίγο, να πάω στο Survivor, να σου κοπεί ένα πνοή, να σε πάρει μια κουτσουμελέκας, μια ωραία αγκαλιά, να κάνεις τη ζωή σου. Δεν με θέλει. Θα σε θέλουν όλοι, παιδί μου, εσύ δεν θέλεις εσένα. Βρες τα με τον εαυτό σου, κόσμο, μην ταλαιπωρείσαι. Βρες έναν άνθρωπο εκεί πέρα να σε θέλει όσο θέλεις. Και τελείωσες. Ξέρεις τι ωραίο που είναι αυτό. Έλατε. Πολύ καλός ήμουνα σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, ας πούμε. Νικόλα, βγαίνω εδώ και λίγο καιρό με μία κοπέλα. Και διαβάζει τα ίδια, γιατί πιστεύει ότι ξεχάσανε. Βρήκα στο κινητό του αγοριού μου μηνύματα με ένα μωράκι. Άσχημο. Που έψαξε. Ναι. Πάντα βρίσκεις. Και η κολλητή μου λέει ότι μέχρι τρεις είναι σχέση. Βρε, μήπως το μωράκι είναι η κολλητή μου. Τι παίζει πίσω από την πλάτη μου, Νικόλα. Πίσω από την πλάτη έχουν παιχτεί πολλά. Αλλά νομίζω πως η κολλητή τώρα δεν ξέρω και τι σχέση έχετε. Μου λείπουν πολλές πληροφορίες. Γιατί τώρα με την κολλητή μπορεί να είναι αυτή η πλάκα τους που κάνουν. Αν δεν είναι αυτή η πλάκα που κάνετε με την κολλητή, το να σου είπε αυτή την ατάκα, είναι πολύ πιθανό η κολλητή να είναι το μωράκι. Στέλιο. Πολύ καλά κατήγορα.